Και τελικά το μεγάλο κατόρθωμα του Τσίπρα με την περίφημη αυτή έμπνευσή του ε, για δημοψήφισμα, δημοψήφισμα όπου το όχι έγινε ναι μέσα σε μια εβδομάδα, σαν μάγος χουντίνη μετέτρεψε το 60% όχι σε 60% ναι. Και αυτό που θα μείνει σαν πολιτικό αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας είναι να κατορθώσει να βάλει το Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή. Αυτό βλέπω δηλαδή να προκύπτει. Εγώ κατάλαβα προηγουμένω. Σαν διαφορά, σαν διαφορά στο πολιτικό σκηνικό. Να μου επιτρέψετε να σα πω τώρα και εγώ κατάλαβα προηγουμένω ότι το πρώτο ερώτημα θα ήταν προ το Μημαράκι. Γιατί ο χώρο τη δεξιά, έτσι, αν ο Μημαράκι πάει καλά, σα κλέβει ψήφου. Αν δεν πάει και πολύ καλά, δεν σα κλέβει κανένα ψήφο. Η Χρυσή Αυγή παραμένει τρίτο κόμμα, δυνατό κτλ. Ε, το κατάλαβα. Το Λεβέντι όμω, γιατί τον αναφέρατε, σα κλέβει ψήφου ο Λεβέντι. Όχι, δεν μα κλέβει ψήφου ο Λεβέντι. Και εγώ το θέλω να βγει ο Λεβέντη να μπει στη Βουλή. Γιατί? γιατί, θα δούμε διά, την διάθεση περιπτώσει μια διαφορετική Βουλή. Χρειάζονται Για και. Ποια θα είναι η διαφορετική Βουλή, γιατί τώρα ξέρω. είστε χρόνια πια στη Βουλή. Βουλή. Γίνεται συνέχεια τρίτο ε, κόμμα. Εσεί ποιε φορέ έχετε βγει τρίτο ναι. κόμμα, δύο, δύο. Έχουμε βγει δύο φορέ τρίτο κόμμα. Αλλά αυτό που έχω ναι. να ναι. ρωτήσω. Γιατί τώρα εσεί, Όχι, και καλά, αυτούς... όχι αυτό που λέτε, είναι λίγο. Α να προβώ κάτι. Δηλαδή, θέλω και λίγο λεβέντι μέσα στη Βουλή για να δούμε μια άλλη Βουλή και τέτοια. Ναι. Πρέπει ναι. να μου το εξηγήσετε. Θα είναι αυτό, διαφορετική αυτό, ναι. η Βουλή. Θα είναι διαφορετική. Σίγουρα θα είναι διαφορετική. Διότι ξέρουμε πολύ καλά, καταρχά θέλω να αναφερθώ σε όλου αυτού του συναδέλφου σα των μεγάλων εφημερίδων, των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ξαφνικά, αφού 30 χρόνια ε, κατεξευτέλησαν, ξέσκησαν, λιδόρισαν, γελιοποίησαν τον Λεβέντη, τώρα τον εμφανίζουν ω σοβαρό πολιτικό και εγγύηση για το μέλλον. Δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή, το να είναι τόσο ανακόλουθη. Μήπως Ήστερα... κατάλαβαν όμως όλοι οι συνάδελφοι και όλα τα κανάλια ότι επί 30 χρόνια πόσο ο άνθρωπο προσπαθεί. Ότι ήταν άδικοι... Κατάλαβα ε, ότι ήταν άδικη. Και ότι είχαν να κάνουν με έναν σοβαρό πολιτικό, τον οποίο αν θέλετε υποτίμησαν, υποβάθμισαν και στη συνέχεια. Καλό πούμε... το παραμύθι, κύριε Τράγκα, αλλά δεν έχει δράκο. Όχι. Όλοι ξέρουμε γιατί τον υποστηρίζουν. Ο άνθρωπο έχει πει ότι η Μέρκελ έσωσε την Ελλάδα, ότι θα ψηφίσει μνημόνιο, ότι θα στηρίξει όποιον είναι με το μνημόνιο και ξαφνικά φαίνεται ότι τελειώνουν τα πολιτικά αποθέματα του συστήματος, του τελειώνουν και ο, η περίπτωση με το κόμμα Ποτάμι και τον κύριο Θοδωράκη, στον οποίο έριξαν τα αρέστα τους κυριολεκτικά οι δεν προχώρησε ούτω ώστε να είναι το τρίτο κόμμα ο ρυθμιστής και κατάντησαν να στηρίζονται στο Λεβέντι. Το σύστημα καταραίει. Είναι ένα γίγαντ με πύληνα πόδια. Όταν Μες. αναγκάζονται να στηρίζονται στου βουλευτέ που θα εκλέξει ο Λεβέντις για να στηρίξει το μνημόνιο, Τότε είναι αυτό αρκετό για να καταλάβουμε πόσο ισχυροί είναι. Τελειώνουν. Και η συγκυβέρνηση ενδεχόμενη, η οποία θα είναι τυπική ή άτυπη. Γιατί όποιο κάνει η κυβέρνηση, κοιτάξτε, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο, είτε η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, την ίδια πολιτική θα ακολουθήσουν.